Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι στην παρέα μας και ο Στέργιος Αναστασιάδης. Στην παρέα μας και καλησπέρα, πολύ... Ναι. Το Στέργιο Αναστασιάδη στην Ολλανδία. Στην παρέα μας και πολλοί ακροατές που έσπευσαν ή θα σπεύσουν το επόμενο χρονικό διάστημα να προμηθευτούν ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕΠΑΟΚ. Με βασική πρόθεση σαφώς να παρακολουθήσουν τους αγώνες του μπασκετικού ΠΑΟΚ μετά από 1,5 χρόνο, αλλά με βασική πρόθεση να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η κινητήριος δύναμη και για εσάς και για τον κύριο Χατζόπουλο να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Ακριβώς. Για μας είναι πολύ σημαντικό η στήριξη του κόσμου. Μας το έχει αποδείξει εμπράκτος ο κόσμος. Περίπου 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην άρξη με το κεφαλαίου. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Θέλουν όλοι να έρθουν από κοντά, να δουν την ομάδα μας. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που βάζει η πολιτεία. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεραστούν και σιγά σιγά θα έρθει ο κόσμος δίπλα μας, γιατί εμείς θέλουμε, όσο αυτοί θέλουν να έρθουν, άλλο τόσο εμείς θέλουμε, ίσως και περισσότερο θέλουμε και εμείς να έρθουν δίπλα μας για να δουν από κοντά αυτή την ομάδα που θα βάζει το 100% και πάλι στο παρκέ. Έτσι είναι. Μαζί με αυτόν τον προπονητή. Έτσι είναι, έτσι είναι. Με την ευκαιρία της φιλοξενίας, λίγες χρηστικές πληροφορίες. Λόγω των εντολών και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, δεν μπορούν να πουληθούν περισσότερα από 6.000 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι. Σωστά? Ναι. 6.000 είναι για τους ενήλικους και άλλα 400 είναι για τους ανήλικους. Σύνολο είναι 6.400 εισιτήρια. Μάλιστα. Αν υπάρξει ζήτηση για να φύγουν όλα σε διαρκείας, θα το επιχειρήσετε? Μακάρι να φτάσουμε εκεί, αλλά λέω. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, που ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, έτσι ποτέ δεν ξέρεις. Μακάρι να υπάρξει. Κοιτάξτε, θα θέλαμε να αφήσουμε ένα μικρό κομμάτι, αλλά πάλι δεν μπορείς να στερήσεις. Αν φτάσεις εκεί δηλαδή, δεν μπορείς να στερήσεις τον κόσμο που θέλει να πάρει διαρκείας να μην σε βοηθήσει. Θα θέλαμε σίγουρα να υπάρχει ένα κομμάτι, περίπου 1.000 εισιτήρια διαθέσιμα για τον κόσμο, για να μπορούν να έρθουν και άλλοι να δουν την ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το στερήσουμε. Αν υπάρξει τέτοια ζήτηση τόσο μεγάλη, μακάρι εδώ είμαστε, να τα δώσουμε. Ναι, okay. Είναι ένα ακραίο ενδεχομένο. Και πιθανό σενάριο να υπάρξει από ό,τι έχουν πει με την πολιτεία που ήρθαμε σε επικοινωνία, πιθανό να υπάρξει και αύξηση στο ποσοστό, αν πάλι τηρεί τις προϋποθέσεις, έτσι, γιατί οι προϋποθέσεις είναι αυτές που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν είναι, μπορεί να ανέβει και άλλο το ποσοστό. Δηλαδή ναι, το πλαφόν να γίνει 7.000. Να γίνει 7.500. Ναι, ακριβώς. Okay, ας μείνουμε στα σημερινά δεδομένα. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Λυπάμαι που το λέω, όχι, αλλά βέβαια δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Έτσι ακριβώς. Ναι, κανένας δεν είναι αισιόδοξος έτσι πως είναι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς, τι να κάνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς ευελπιστούμε να έρθουν όλοι δίπλα μας, να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Θανάσης από πέρυσι. Εμείς αυτό που τους υποσχόμαστε είναι αυτό που γράψαμε κιόλας, θα είναι κάτι ανεπανάληπτο, γιατί το ζήσαμε εμείς από κοντά και είδαμε το πάθος που βγαίνει. Κρατήσαμε τον κορμό της ομάδας που... Έχουμε ήδη κρατήσει τρεις παίκτες που αυτό δεν έχει γίνει, σημειώστε το στα χρονικά, ποτέ στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τρεις ξένοι παίκτες να ανανεώσουν, ποτέ, το λέω αυτό και κυριολεκτό. Και γίνεται και σπάνια και σε κάποιες, δηλαδή έχει γίνει πολύ σπάνια ακόμα και στην Ευρώπη. Αυτό εδώ, το να ανανεώσουν. Αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα ότι οι παίκτες ήταν ικανοποιημένοι και θέλουν να ξανάρθουν σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από αυτούς. Είναι πολλοί παράγοντες. Και φυσικά ο κόσμος που τους είδε πέρυσι και τους ήθελε και μας παρότρινε και αυτός να ανανεώσουμε, ήρθε λοιπόν αυτό εδώ και έδεσε, και για πρώτη φορά λοιπόν θα έχουμε ένα βασικό κορμάδας που δεν έχει τελειώσει ακόμα, μπορεί να έχουμε και άλλες προσθήκες, να έχουμε ένα βασικό κορμό ομάδας με μια ομάδα που έχει πάθος. Θέλω να πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες επιλογές που θα κάνει ο coach θα είναι αντίστοιχες με αυτές που έχει ήδη κάνει, που είναι πολύ καλές, και το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Και τους τρεις Αμερικανούς, κύριε Τριγλυράκη, που ομολογουμένως είναι περισσότερο coach, δηλαδή αυτό, ναι, το feedback το λεγόμενο από τον κόσμο θα ήταν διαφορετικό νομίζω, χωρίς να θέλω να δικήσω τα παιδιά, αν έμενε ο Κάρτερ, ο Μπιτς και ο Τέρνερ, γιατί όλα τα παιδιά ομολογουμένως δώσανε, ναι, και νίκες ο καθένας τους, ήταν πραγματικά, αλλά καλώς ή κακώς ο Λόβ και ο Γκρίφιν κατά πρώτο λόγο και ο Κάρτερ κατά δεύτερο. Και νομίζω κάναμε και στον κόσμο πιο πολύ κλικ, δέθηκε μαζί τους και στον coach ενδεχομένως, ειδικά με τους δύο πρώτους, ναι, που έχουν συνεργαστεί, ναι, μαζί τους πολλές φορές. Mm-hmm.
Κοιτάξτε, δηλαδή, η επιλογή ήταν με τη σειρά που την είπατε. Δηλαδή είναι οι δύο παίκτες βασικοί του κορμού που όλοι θέλαμε να ανανεώσουμε. Και φυσικά και ο Κάρτερ, ο οποίος είναι ένας παίκτης πολύ ποιοτικός, πολύ επαγγελματίας, που θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει με την ποιότητα που έχει και τις παραστάσεις που έχει. Και εντάξει, δεν σας κρύβω ότι και εγώ και ο Θανάσης ειδικά θέλουμε και τον Τέρνερ, αλλά δεν ξέρουμε δυστυχώς, έτσι πως είναι το σχήμα τώρα, δύσκολο να χωρέσει. Μακάρι να βρεθεί μια λύση να χωρέσει και ο Τέρνερ σε αυτή την ομάδα, αλλά είναι λίγες πιθανότητες γι' αυτό. Αυτό θα το δούμε. Mm-hmm. Πάντως σε κάθε περίπτωση τώρα, όσον αφορά το κομμάτι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, συγγνώμη, διακόπτω. Το ότι όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ γύρω στο 15 Αύγουστο που θα ξεκινήσει προπονήσεις θα έχει το ρόστερ πλήρως δομημένο, αυτό κι αν είναι πρωτοφανές. 100% θα είναι δομημένο το ρόστερ, μη σας πω και νωρίτερα, αλλά το 15 Αύγουστο θα είναι 100% δομημένο. 16 Αυγούστου θα έρθουν οι πρώτοι παίκτες, γύρω στις 23-24 του μηνός περιμένουμε να έρθουν και όλοι οι Αμερικάνοι να είναι πλήρες στο ρόστερ και πιθανόν να κάνουμε και μια ανοιχτή προπόνηση τότε για τον κόσμο, μακάρι να έχει πάρει ο κόσμος τότε τα εισιτήρια και να μπορέσει να αναπαραστεί στην ανοιχτή προπόνηση, να δει από κοντά την ομάδα και να ζήσουν και οι Αμερικάνοι αυτό που, μην νομίζετε, δηλαδή, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που ακούνε για την ομάδα και θέλουν πάρα πολύ να το ζήσουν, να δουν ένα γεμάτο παλατάκι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή, με όλες τις δυσκολίες, το ξαναλέω. Χθες είχαμε μια συνάντηση με εκπροσώπους των συνδέσμων, οι οποίοι μας έχουν σταθεί πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, ομολογουμένως και στην αύξηση και γενικώς τους ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι δίπλα μας συνέχεια. Και υποσχέθηκαν ότι και αυτοί θα ξεπεράσουν, γιατί ξέρετε, ακόμα για τους οργανωμένους είναι ακόμα πιο δύσκολο όλες αυτές τις προϋποθέσεις που βάζουν. Μας υποσχέθηκαν ότι θα προσπαθήσουν και αυτοί να κάνουν, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να κάνουν ό,τι μπορούν να στηρίξουν το τμήμα, ακόμα και αν κάποιοι πούνε ότι θα το πάρω από πεποίθηση. Μπορεί να μην έρθω γιατί δεν θέλω να έρθω, γιατί οι προϋποθέσεις δεν μου αρέσουν, εγώ πάλι θα βοηθήσω. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για μας, το να έχεις όλο τον κόσμο δίπλα σου. Πάνω σε αυτό, κύριε Τριλυράκη, γίνεστε αποδέκτες αντιδράσεων από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, καλοπροαίρετες προς εσάς, γιατί δεν ορίζει η ΠΑΟΚ κανονισμούς. Μα και βέβαια γινόμαστε αποδέκτες αντιδράσεων. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές οι αποφάσεις δεν είναι δικές μας και είναι καθαρά της πολιτείας. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα κρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο όχι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε ένωμα και να πάμε με αυτά που λέει η πολιτεία. Καλός ή κακός. Και από ό,τι ανακοινώθηκε και σήμερα. Το καλό είναι ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν, υπάρχει και κατανόηση. Mm-hmm. Σας διέκοψα, γιατί θα είναι και οι κυρώσεις αρκετά αυστηρές σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις, το τι περιλαμβάνει και βέβαια, οι ομάδες που δεν θα πληρούν. Δηλαδή μέχρι και για τη μορία της έδρας, μια αγωνιστική και δύο, και πρόστιμα που πάω, καλό θα είναι και κάνετε τον αγώνα σας να μην φορτώνετε με αρκετά έτσι ψηλά χρηματικά ποσά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η σειρά, τα κριτήρια, το πώς θα ελέγχουν, αλλά νομίζω καμιά ομάδα δεν θέλει να το ρισκάρει. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς μπαίνει ένας ακόμα σκόπελος μπροστά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα τον ξεπεράσουμε. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτό να πετύχουμε. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός με εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, τα 6.400 θα εξαφανίζονταν σε διαρκείες. Και ξέρω τι λέω. Είμαι σίγουρος. Με βάση το τι έχει πετύχει ο κόσμος, η κοινωνία του ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Είτε πρόκειται για μπάσκετ, είτε πρόκειται για βόλεϊ, είτε πρόκειται για ποδόσφαιρο. Έτσι. Τα έχουμε ζήσει, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ακριβώς. Θυμάστε και με το ποδόσφαιρο παλιότερα, ο λαός εκτιμούσε όταν έβλεπε μια προσπάθεια που γινόταν και έβλεπε ομάδα η οποία αγωνίζεται. Είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Οι οπαδοί μας είναι, την αγαπάνε την ομάδα. Και δεν είναι οπαδοί οι οποίοι γεννήθηκαν για τα πρωταθλήματα, έτσι. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό εδώ, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, δεν γεννήθηκαν για τα πρωταθλήματα. Τους ενδιαφέρει το πάθος και να ματώνει στη φανέλα. Όλα τα άλλα μετά σου λέει και να χάσω. Ξέρετε πόσα παιχνίδια πέρυσι παίξαμε στο παλατάκι με τον περιορισμένο κόσμο, αυτό που είχαμε, τα 160 άτομα που μας επέτρεπαν. Που χάναμε παιχνίδι και μας χειροκροτούσε όλος ο κόσμος, δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή λες, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να κατεβαίνουν σαν τα τσαμπιά τα 150 άτομα, τα 100 όσοι ήταν οι χορηγοί, οι δημοσιογράφοι, ακόμα και εσείς δηλαδή, που κατεβαίναν και χειροκροτούσαν μια ομάδα που έχασε. Αυτό είναι σπάνιο. Αυτό γιατί το κάνει ο κόσμος, γιατί το αγαπάει, γιατί βλέπει το πάθος. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι θα χάσεις και από κάποια ομάδα. Άμα ματώσεις, ας χάσεις, δεν πειράζει. Έτσι. Δώστε μας. Βοηθάει, κύριε Τριλυράκη, το γεγονός ότι ο κόσμος είδε πέρσι και μια ομάδα σούπερ ανταγωνιστική. Δηλαδή τώρα
να μην κρυβόμαστε. Αν η ομάδα ήταν βέβαια μεταξύ 8ης και 10ης θέσης και 10ης και απλά πάλευε, δεν νομίζω να ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη και η υπομονησία του κόσμου για την φετινή χρονιά. Αναμφισβήτητα πρώτα είναι το αγωνιστικό. Ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει αν πληρώνεις, δεν πληρώνεις ή τι κάνεις. Τον ενδιαφέρει και να τα κάνεις και τα δύο. Θέλει, βάζει πρώτη προτεραιότητα το αγωνιστικό. Απλά το αγωνιστικό δεν είναι κάτι το οποίο σου λέει πάνε πάρε πρωτάθλημα. Θέλω να πας να ματώσεις. Αυτό σου λέει. Σε όλα τα βήματά μας αυτό λέει ο Παοξής. Έτσι, έτσι, έτσι. Μία τάξη μεγέθους του τι έχετε δώσει μέχρι τώρα σε διαρκείας. Δεν έχω ακριβώς νούμερο γιατί πρέπει να γίνει η εκαθάριση με την Ticketmaster επειδή οι πωλήσεις ως επιτοπλίστων μπορώ να πω το 90% πλέον είναι ηλεκτρονικές που γίνονται λόγω του COVID. Οπότε η καθάριση θα γίνεται στο τέλος της εβδομάδας και δεν έχω άποψη. Τώρα χοντρικά θα σας πω ότι ξέρω εγώ περίπου 100 την ημέρα φεύγουν κάπου εκεί. Είναι, αλλά είναι πολύ χοντρικό το νούμερο που σας λέω για να μην σας λέω. Εμείς ευελπιστούμε αν έχουμε έναν αριθμό 300-400 την εβδομάδα και τώρα έχεις σκεφτεί ότι είναι η χειρότερη περίοδος, δηλαδή το 15 Ιουλίου. Είναι, ναι, δηλαδή ο κόσμος πάει για διακοπές, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, είναι μέσα του μήνα. Έχει μπροστά του ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Δηλαδή σίγουρα τα περισσότερα διαρκείας θα πουληθούν τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Σίγουρα. Τώρα απλά θα γίνεται μια ροή. Αλλά και αυτή η ροή είναι παραπάνω από ικανοποιητική. Δηλαδή είναι θαυματουργό αυτό που γίνεται. Τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Χατζόπουλος εμέσως πλην σαφώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι κάτι που θα το δείτε στην πορεία. Κοιτάξτε, δεν το βάζει και σαν πρώτη προτεραιότητα ο κύριος Χατζόπουλος αυτό. Απλά το ανέφερε λόγω του ότι είναι η ημερομηνία, είναι τον Απρίλιο, τον νωρίτερο που μπορεί να γίνει η αύξηση του κεφαλαίου. Ο σκοπός μας δεν είναι κάθε χρόνο να κάνουμε αύξηση του κεφαλαίου και να βάζει ο κόσμος χρήματα. Ο σκοπός μας είναι να γίνει αυτάρκηση ομάδα και να παράγει χρήμα η ίδια. Τώρα, αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσουμε του χρόνου. Επίσης, πιθανόν να πρέπει να κάνουμε και μια αύξηση με το κεφαλαίο για να μετοχοποιήσει και ο κύριος Χατζόπουλος κάποια από τα χρήματα που έχει βάλει. Αυτό όμως είναι τυπικό κομμάτι, δεν έχει σχέση με το να συμμετέχει ο κόσμος σε αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι θα το δούμε ανάλογα με την πορεία που θα έχουμε όλη τη χρονιά και με τα έσοδα που θα έχουμε, θα το εξετάσουμε τότε, εκεί αρχές του νέου έτους. Πάντως δεν θέλουμε να βάζουμε και τον κόσμο στη λογική ότι αυτή η ομάδα για να τρέχει πρέπει συνέχεια να συμμετέχει ο κόσμος. Σίγουρα θέλουμε όσο γίνεται να τελειώνουμε με τα χρέη, αλλά θέλουμε να είμαστε και αυτάρκης όσο γίνεται. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Τηλιράκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, κουράγιο σε αυτόν τον αγώνα που ξεκίνησε πέρσι και ελπίζω να μην τελειώσει ποτέ. Εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη όλων τον κόσμο και εσάς. Όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Μας είναι η υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.